Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του West, Τρίτη σήμερα 20 Δεκεμβρίου. Ως τρομερή πράξη περιέγραψε την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου η Άγγελα Μέρκελ σε διάγγελμα που έκανε σήμερα το πρωί. Η Γερμανίδα καγκελάριος είπε ότι πολλοί τραυματίες παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτατης ανάγκης για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, δηλώνοντας παράλληλα ότι έχει βαθιά εμπιστοσύνη σε όσους ερευνούν την υπόθεση. Αυτή η ανίποτη πράξη θα τιμωρηθεί αυστηρά, όπως επιβάλλει ο νόμος, τόνισε η καγκελάριος που δήλωσε συγκλονισμένη από το συμβάν και παραδέχτηκε ότι η επίθεση είναι πιθανότατα αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης. Όπως είπε, της είναι δύσκολο να καταλάβει πως ένας άνθρωπος που ζήτησε άσυλο σε μια χώρα που αγκάλιασε τους πρόσφυγες προχώρησε σε αυτή την πράξη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένας άνδρας που φορούσε μαύρο κουστούμι και είχε αστυνομική ταυτότητα πυροβόλησε και σκότωσε χθες το Ρώσο πρεσβευτή στην Άγκυρα, Αντρέι Καρλόφ. Η δολοφονική επίθεση έγινε σε γκαλερί κατά τη διάρκεια των εγγενείων έκθεσης φωτογραφίας. Ο ένοπλος που στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά των τουρκικών ειδικών δυνάμεων φώναζε για το Χαλέπι την ώρα που άρχισε να πυροβολεί. Θα τα δούμε όλα τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που αφορούν την ειδησιογραφία τόσο της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και την πανελλαδική και την ειδησιογραφία σε όλο τον κόσμο με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον καλεσμένο στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Μια γενική πολιτική προσέγγιση αποτίμησε με δεδομένες τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Βερολίνο, Άγκυρα και Ζυρίχη. Ήθελα ένα δικό σου σχόλιο στα όσα έγιναν χθες, με όχι μεγάλη διαφορά ώρας, σχεδόν στη μία ώρα διαφορά. Όπως ορθά ανέφερες, Βερολίνο, Άγκυρα, Ζυρίχη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχη σε καμία μα καμία περίπτωση. Η τρομοκρατία απλώνεται παντού, απλώνεται ραγδαία. Είναι ανήμπορες οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν μέτρα ασφάλειας για να μπορέσουν να προστατεύσουν τους πολίτες. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι από αυτές τις ενέργειες είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Έχουμε τρομοκράτες. Όλοι και όλα συγκλίνουν ότι είναι μέλη της ISIS. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι έχει γενικευθεί μια γενική σύγκρουση η οποία αφορά κύρια την Ευρώπη, αφορά τον κόσμο. Από την πλευρά της, βέβαια, η Τουρκία με το σημάδι που έγινε στην Άγκυρα. Ο καθένας θα νόμιζε ότι οι τουρκο-ρωσικές σχέσεις θα είχαν κλονιστεί, αλλά βλέπουμε ότι είναι έξω και πέρα από αυτά. Υπήρχε και το κοινό ανακοινωθέν που βγήκε μεταξύ του Πούτιν και του Ερντογάν. Βλέπουμε ότι δεν κλονίστηκαν οι σχέσεις, αλλά όλα αυτά ανοίγουν νέα πολιτικά δεδομένα, νέες εξελίξεις όσον αφορά την διεθνή σκακέρα και το ρόλο που θα διαδραματίσουν το επόμενο διάστημα τόσο οι Ρώσοι όσο και η Αμερική. Αυτό όμως που θα πρέπει να κρατήσουμε εμείς και θα πρέπει να μας φοβίζει είναι ότι αν αυτή η τρομοκρατική επίθεση γενικευτεί και απλωθεί στο σύνολο της Ευρώπης, τότε λοιπόν θα ζήσουμε σε ένα χάος. Κανένα σήμερα δεν μπορεί να εγγυηθεί, κανέναν με κανέναν, ότι θα αισθάνεται σίγουρος αν επισκεφθεί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καλή ώρα είναι το Βερολίνο, η Γαλλία, η Αγγλία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί βέβαια στην ευρύτερη Βαλκανική, αν υφίσταται ένα τέτοιο, υπάρχει ένα τέτοιο προβληματισμό. Η αλήθεια είναι όμως ότι κανένας μας δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Πάντως είδαμε ότι έχουν αυξηθεί η ασφάλεια σε όλες τις πρεσβείες. Και ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, λογικό, κανείς δεν το περιμένει, σε μια έκδοση φωτογραφίας όπως ήταν στην Άγκυρα, να είναι ο Ρώσος πρέσβης και από πίσω, αυτό δεν έγινε ποτέ. Μην ξεχνάς, και, και είδαμε και το σχετικό βίντεο ντοκουμέντο το οποίο κατέγραψε ο φωτογράφος και φωτορεπόρτερ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή κινδύνευε η ζωή του κιόλας. Δημήτρη, υπήρχε ένας κινησμός από την πλευρά του Τούρκου αστυνομικού, ο οποίος βέβαια πυροβόλησε με 5 σφαίρες συγκεκριμένα έτσι στην καρδιά το Ρώσο πρέσβη. Και τον δολοφόνησε. Αυτό όμως που θα πρέπει να κρατήσουμε ότι μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν από αρκετό καιρό που είχε γίνει το συμβάν στην Κωνσταντινούπολη, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ήταν από τα πιο ασφαλή αεροδρόμια ανά τον κόσμο. Και ξαφνικά αυτό κατέπευσε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Κανένας μας δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος με δεδομένο ότι η τρομοκρατία απλώνεται παντού σαν μία αράχνη.